Χαίρετε, είμαι μαθήτρια από το 18ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πανέμορφη πόλη που η ιστορική της διαδρομή χαράζεται αδιάκοπα τα τελευταία 2.300 χρόνια περίπου, για να καταλήξει στο σήμερα και να κατακτήσει ένα σημαντικό τίτλο. Δυστυχώς, όχι τίτλο ομορφιάς ή πολιτισμού, αλλά αυτών της πόλης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ευρώπη. Σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Αυτή τη στιγμή, στον αέρα της πόλης μας υπάρχουν τρεις βασικοί ρήποι: τα οξύδια του αζότου, το όζον και τα αιώνιμα σωματίδια, τα οποία προκαλούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι κύριοι λόγοι για τη ρήπανση της ατμόσφαιρας είναι: βιομηχανική δραστηριότητα που εντοπίζεται κυρίως στο δυτικό τομέα της πόλης, εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, τσιμέντου, γεωργικών φαρμάκων, δίλησης πετρελαίου, επεξεργασίας πετρελοειδών, σιδήρου και χάλυβα. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, οδικές μεταφορές, κακή ποιότητα και παλαιότητα οχημάτων, μη έγκαιρη αντικατάσταση καταλυτών, νοθεία στα καύσιμα, κακή ρημοτομία, ειδικά σε στενούς δρόμους όπου η διασπορά του αέρα είναι αργή, η κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρήπανση του αέρα, ακόμη και όταν οι εκπομπές είναι μικρές. Έλλειψη πρασίνου που θα μπορούσε να δεσμεύσει το πλεονάζον διοξίδιο του άνθρακα. Άπνοια που σε συνδυασμό με την άβρα του θερμαϊκού ανακυκλώνουν τα σωματίδια. Κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια και λίγες βροχοπτώσεις. Από έρευνες που έχουν γίνει, ο κυκλοφοριακός τομέας έχει συμμετοχή στο 65% στη ρήπανση, ενώ η καύση του πετρελαίου στις βιομηχανίες και στα σπίτια ακολουθεί περίπου με 30%. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται θεαματική μείωση του κυκλοφοριακού. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και τα λεωφορεία κινούνται πιο γρήγορα. Ενώ οι οδηγοί απαλλάχθηκαν από το μαρτύριο που τραβούσαν γύρω από το νέο Δημαρχείο, τα μουσεία και τη Χάνθ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της αύξησης τιμής της βενζίνης. Το θέμα της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε μας αφορά όλους, πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Έχει άμεση σχέση με την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική, αλλά και με τα οικοσυστήματα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτή την πόλη. Οι αυξημένες τιμές τρένων λοιπόν είναι η κύρια αιτία καρδιαγγειακών παθήσεων και αυξημένων περιστατικών παιδικού άσθματος, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία εργαστηρίων του ΑΠΘΙΤΑ. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον φαίνονται από τη σοβαρή υποβάθμιση του κόλπου του θερμαϊκού σε συνδυασμό με το φαινόμενο ευτροφισμού, καθώς και από την ανάλογη υποβάθμιση στο δάσος του Σέιχ Σου. Ένα παράπλευρο πρόβλημα που δημιουργεί κακή ποιότητα του αέρα σε συνδυασμό με την όξινη βροχή είναι και το φαινόμενο της γυψοποίησης που επιτελείται σε μνημεία της πόλης όπως αυτό της Καμάρας. Του αέρα δεν πρέπει να αποτελεί ευθύνη και προτεραιότητα μόνο των τοπικών αρχών, αλλά και του κάθε ένα από εμάς. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι όλοι συμβάλλουμε στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας, είτε με αρνητικό είτε με θετικό τρόπο. Οι μαθητές του 18ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, θέλοντας λοιπόν να συμβάλλουμε θετικά και ενεργά σε μεγάλο αυτό πρόβλημα που μας επηρεάζει καθημερινά, καταλήξαμε σε κάποιες δραστικές προτάσεις. Ανανέωση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων. Εκτροπή της κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης. Δημιουργία δεύτερου εξωτερικού περιφερειακού δρόμου. Ενθάρρυνση επιλογών όπως χρήση ποδηλάτου. Εφαρμογή συστήματος αυτόματης μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτου, bike sharing. Να μπει το carpooling στη ζωή των πολιτών.
ευνοϊκές ρυθμίσεις για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με καινούργιες τεχνολογίες και πιο φιλικά για το περιβάλλον. Σχεδιασμό βιοκλιματικών σπιτιών. Τοποθέτηση ηλιακών πάνελ για ενεργειακή αυτονομία σε κτίρια. Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με φυσικό αέριο. Συντονισμένη δεντροφύτευση και προστασία του κέντρινου λόφου. Συλλογή οικιακών βιολογικών απορριμμάτων για παραγωγή βιοαερίου, κάτι που γίνεται από μεγάλα σούπερ μάρκετ. Χρήση οικιακών συσκευών με μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα. Θέλουμε να πιστεύουμε πως με την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα εξασφαλίσουμε για τη δικιά μας και για τις επόμενες γενιές μια πιο υγιή και ανθρώπινη διαβίωση στην πόλη όπου ζούμε και αγαπάμε. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να βοηθήσετε? Καταναλώνετε λιγότερα! Ανακυκλώνετε περισσότερο! Συμμετέχετε σε δράσεις δεντροφύτευσης! Βάλετε στη ζωή σας βιώσιμες μορφές ενέργειας!